Τα ατυχήματα στο σπίτι είναι σύμφωνα με στατιστικές συχνή αιτία θανάτου και οφείλονται σε αμέλεια ή Ένα θανατηφόρο ατύχημα στο σπίτι. Σαν καλό μου φαίνεται. Τρέχει το νερό πάνω στο σώμα μου. Τρέχω το κάτω Σου φέρω να ακούσει λίγη μουσική. Αχ, σε ευχαριστώ αγάπη μου για την πράχνια σας. Γεια σε μελωδία. Όχι, όχι. Δεν αντέχω να τον δω κάρβουνο. Κάτι λιγότερο φρικιαστικό. Κάτι πιο κομψό. Δεν θα σου κάνω κακό. Φέρε τα λεφτά και γρήγορα. Φύγε. Δεν έχω. Φύγε, θα φωνάξω. Μην πανικοβάλλεσαι. Ψυχραιμία. Δεν θέλω να έχει βλέμματα. Πάνω κοιμώ το άντρας μου. Κατεβαίνει. Φύγε, σου προλαβαίνεις. Φύγε. Πούντος. Δεν ακούω να έρχεται. Δεν βλέπω κανένα. Φώναξε. Φώναξε τον αν θες να μείνεις χείρα. Θεέ μου, εσύ τον έστειλες. Δεν πας καλά. Φέρε τα λεφτά και γρήγορα. Μη μου κάνεις κακό. Θα τα πω όλα. Ο άντρας μου κοιμάται πάνω. Εκεί, σε εκείνο το δωμάτιο είναι τα λεφτά. Σε ποιο σημείο? Παντού. Στα σιρτάρια, στο κομωδίνο. Όπου ψάξεις θα βρεις λεφτά. Δεν πιστεύω να μπλοφάρεις. Όχι, σου λέω. Είναι πολλά. Και όχι μόνο μετρητά. Και έντοκα. Ανώνυμα. Που ευστοποιούνται αμέσως. Αν λες ψέματα, κλάφτουν τον αντρούλη σου. Ναι. Όχι, θα βρεις. Και κοσμήματα θα βρεις. Τι κοσμήματα? Αμύθιτης αξίας. Δεν πιστεύω να είναι τίποτα φως αν τις δενήσει. Θα διακινδύνευα τη ζωή του άντρα μου. Προχώρα πρώτη. Εγώ. Ναι. Θανατηφόρο είναι αυτό το σπρέι. Κλέφτης είμαι, κυρία μου. Δεν σκοτώνω για ψηλού πείρημα. Ναι, αλλά άμα σου το δίνω... Προχώρα, είπα! Τι! Δεν νιώθω καλά. Σβήνω! Όχι, ρε γαμό του. Γιατί να μου συμβαίνουν εμένα αυτά. Άλλο τι!
Μιχαλάκης. Μιχαλάκη, σώσε μας! Ποιος είναι? Τι σωσό είμαι! Μπήκαν κλέφτες! Σκοτώσαν τον Αλέκο! Κύριε... Κύριε Σωσό! Κύριε Σωσό! Τι έγινε? Ακίνητη! Έλα, ιδία κατάθεσης, ακίνητη και ακίνητη. Τι έγινε? Από λεφτά δεν βρήκα τίποτα. Αλλά από μπίζου μια χαρά τα πας. Ο άντρας μου ζει. Γιατί να μη ζει? Χαμπάρι δεν πήρε το πόδι. Χαμπάρι! Εγώ τώρα φεύγω. Αλλά πρώτα πρέπει να βρω κάπου να σε κλειδώσω. Μη μου κάνεις κακό. Θα σου πω όλη την αλήθεια. Τα λεφτά είναι κατά το στρώμα. Κάτω από εκεί που κοιμάται ο άντρας μου. Δηλαδή θα πρέπει να τον σηκώσω? Μη του κάνεις κακό! Σε κλειβαρώ, μη! Θα του κάνεις? Πρώτα να δω τι θα κάνω με σένα. Παναγία μου, τι έκανα! Πώς μπόρεσες? Έβλεψες τα χέρια σου με αίμα. Σκότωσες τον άνθρωπο που κάποτε αγαπούσες. Μην την ακούς. Μην τον αγάπησες ποτέ. Και αυτό σε πρόδωσε. Σε ταπείνωσε. Σε κεράτωσε. Σωσό, καλού! Σωσό! Πού είσαι, Σωσό! Τι σου έκανε? Τι σου έκανε ο κακούργος? Τι της έκανες, ρε! Μίλα μου, Σωσό! Μίλα μου, Σωσό! Τι έγινε? Εντάξει, τον πλάκωσα στις καρπαζές. Να πάρουμε τηλέφωνο την αστυνομία. Δεν θα είσαι καλά. Να μην κουβαληθούν οι κάμερες εδώ μέσα. Τι να κάνουμε τότε? Να το κατεβάσουμε κάτω, ε! Πάμε! Πάμε! Ηλίθιε! Γιατί, Θεέ μου... Γιατί... Έλα, Μαρασσό! Μη φωνάξετε την αστυνομία! Δεν είμαι κλέφτης. Υπάλληλος της Ιωνικής ήμουνα. Η ανάγκη με έσπρωξε. Τι θα τον κάνουμε αυτό να είναι σωσό? Μήπως αν με αφήνατε να φύγω. Δεν θα το ξανακάνω, κύριε. Να το σκοτώσεις. Σήκα πάνω, ρε. Πάρε αυτό. Ας το ρολόι κάτω, ρε. Ρε σωσό, βάλε του σε ένα τάπερο λίγο φάει να πάρει μαζί του. Δεν είμαστε καλά. Εδώ το ταΐσω κύριο στον κρετίνο. Σιγά μην του κάνουν το τραπέζι. Και κονσέρβες παίρνουν, δεν έχω. Καλώς, καλώς, καλώς. Κάτες τα τσακίδια, ρε. Τα τσακίδια, άχρηστε. Ανίκανε. Γιατί το λες ανίκανο? Που δεν μπορεί να βρει μια τιμία δουλειά. Έξω, ρε. Θέλω στα τσακίδια, ρε. Τα τσακίδια. Έλληνες, παιδί μου. Σε όλα τους ερασιτέχνες. Μα σε όλα τους. Τι ήταν αυτό που πάθαμε χθες βράδυ, ρε Σωσό? Γκαντεμιά. Μεγάλη γκαντεμιά. Μην το συζητάς, φτηνά την γλιτώσαμε. Ειδικά εγώ που κοιμόμουν άγιο είχα. Θα μπορούσε να μην και φάει λάχανο. Αχ, μη μου το λες. Μη μου το λες γιατί θα σκάσω. Απ' τη στενοχώρια μου. Ποιος να είναι πρωί-πρωί? Δεν ξέρω. Τώρα! Πού είναι οι ληστές? Τώρα να ήταν κι άλλοι. Και εσύ που έμαθες για τους ληστές, ρε? Τηλεφώνησε, κύριε Σωσό. Σωσόκα μου, ανησύχησες. Και πήρες τηλέφωνο να με γλιτώσουν, ε. Τα ύπατα μου κόπηκαν. Και εσύ, ρε Μιχαλάκη, κόλατο. Είσαι φίλος, ρε. Έμαθες ότι κινδυνεύω και έτρεξες να με σώσεις. Όχι, έτρεξες τώρα από το Σωσό, ο ηλίθιος. Ευτυχώς που ήταν μαλάκας ο κλέφτης. Μην την παρεξηγείς, ρε Μιχαλάκη. Δεν ξέρεις τι ταλαιπωρία τράβηξε όλη νύχτα, ε. Την είχε δέσει ο ληστής Πιστάγκωνα στην καρέκλα και την είχε φημώσει. Κουστάρο. Δεν πάμε να ανοίξουμε το μαγαζί? Τι ώρα είναι? Το μεσημέρι καίει το μέτωπό σου. Τι είναι? Πάπο. Πόσο έχω? Α, σε χάλια είσαι. Έχω πάνω από 40. Άστα, μην τα ρωτάς. Κουκλός, πάω να πάρω το γιατρό. Είμαι χειρότερα από τα χθες. Δυστυχώς επιδεινώνεσαι. Κοίτα ρε παιδί μου, κι εγώ αισθάνομαι μια χαρά. Δεν έχεις κοιταχθεί στο καθρέφτη. Κουκλός, όπου να είναι θα σε πιάσουν ρίγοι. Ναι. Για πάρε αυτό, αν και στόμα σου. Τι είναι, ασπιρινή? Ναι. Για σκεφτώ. Αυτό τι είναι? Για την καταρροή. Δεν έχω καταρροή. Θα έχεις. Προληπτικά στο δίνω. Για πάρε κι αυτό. Αυτό τι είναι, προληπτικά για την χοληστερίνη? Α, είσαι πολύ τσεραπέτης άρρωστος. Πιάστο.
Άρε γαμό, και εγώ έλεγα αύριο να πάω στο μαγαζί. Έχεις τρελαθεί. Δεν λες μην είσαι αύριο στο νοσοκομείο. Έλα, Παναγία μου. Λοιπόν, πάνω εδώ τα εφημερεύονται. Μην τρέχουμε μες τη νύχτα. Εγώ τι να κάνω. Ξάπλωσα. Τα χάρια θα σου φέρουν την πνηλία. Πω, 6 ώρα. Της είχα πει ότι θα την πάρω τηλέφωνο. Στία. Αλέκο, σου θελωτός. Όχι, μωρέ, το τηλέφωνο ψάχνω. Πες το και μου κόψε το αίμα. Το έβγαλα για να μην σε ενοχλεί, να μπορέσει να κοιμηθείς. Τι να με ενοχλεί, ρε, ίσα ίσα που με να νουρίζει. Ξέρω εγώ. Η Πέπη τηλεφωνεί κάθε τρεις και λίγο, θα σε τρελάνει. Σε ποιον θες να τηλεφωνήσεις? Στον Μιχαλάκη. Του τηλεφώνησα εγώ. Εντάξει, όλα καλά στο μαγαζί. Ησύχασα τώρα. Αυτό δεν ήθελες να ρωτήσεις? Βέβαια, τι άλλο. Πάω να σου φτιάξω ένα ζεστό. Γάμο το, θα με περιμένει. Πώς δεν το σκέφτηκα. Γιατί σηκώθηκες? Τι ψάχνεις? Το κινητό μου. Κάτω το έχω. Τι το θες? Για παρηγοριά. Νιώθω ασφάλεια όταν το έχω πλέον. Το πήρα και το έκλεισα. Να σε παίρνει όλη η κρυαταγορά. Όποιος θέλει να σε πάρει σπίτι. Έλα. Έλα. Ξάπλωσε. Πιέστε τώρα που είναι ζεστό, έλα. Έλα. Λέγεται. Ο Γιαγκούλας. Ναι, Χρυσή μου. Στον κύριο Αλέκο ήθελα να μιλήσω. Μια πελάτησα είμαι. Ο κύριος Αλέκος δεν είναι εδώ, Χρυσή μου. Τι το θέλετε? Α, τίποτα. Ήθελα να δώσω μια παραγγελία για ένα αρνάκι και ήθελα να του μιλήσω. Δεν σφάξανε. Παρντών? Λέω, δεν σφάξανε στην αγορά σήμερα. Δεν έχει αρνάκια. Εσείς για πότε το θέλετε? Α, τίποτα. Για το Πάσχα το ήθελα. Τώρα που το σκέφτομαι, έχω καιρό. Να μην σας κρατάω. Καλό βράδυ. Επίσης. Και καλό Πάσχα. Ευχαριστώ. Βοήθειά σας. Αχ, μόρι, δεν θα σε περιλάβω κάποτε. Δεν θα πέσει τα νύχια μου. Καλέ σου, Σόνια, χαρά μου φαίνεται εμένα σήμερα. Τίποτα δεν έχει. Δέκατα. Τότε τι τον έχεις βάλει σε καραντίνα? Όχι, θα τον αφήσω να γλεντάει με την άλλη. Έχεις δίκιο, από τον χαίρεται η Τσούλα, καλύτερα τέζα με γρήπη. Καλύτερα τέζα γενικώς. Άρχισες πάλι. Ναι, καλά. Οχ. Κατάλαβες τι έχω πάθει? Να πρέπει να τον κάνω καλά για να τον σκοτώσω μετά. Ταλαιπωρείσαι κι εσύ. Όχι, μην νομίζεις. Έχω μέσα μου ανθρωπιά. Δεν μου πάει η καρδιά να ξεκάνω έναν άρρωστο άνθρωπο. Η λεγάμενη θα τον ψάχνει, ε. Μωρέ, έχει σκυλιάσει. Πήρε προηγουμένως μία και τον ζήταγε. Αυτή την είχε βάλει. Κάτσε να δω το φιδέ. Μισό λεπτό, έτσι. Μισό λεπτάκι. Σωσό! Τηλέφωνο! Παρακαλώ. Καλησπέρα σας και συγγνώμη για την ενόχληση. Παρακαλώ, μην το σκέφτεστε. Τον Αλέκο θα ήθελα. Αν είναι εύκολο και δεν σας κάνει κόπο. Όχι, κανένας κόπος. Για μισό λεπτό. Τον Αλέκο ζητάνε. Ποιος? Η Τσούλα πρέπει να είναι. Τι? Για θα το δω. Ναι! Αυτή ήταν. Καλά την κατάλαβα τη συχαμένη. Τη μυρίζομαι, παιδί μου, εγώ. Μου το έκλεισε στα μούτρα. Καλά, μια φωνή. Σαν κι αυτές τις πρόστιχες του 090. Mm. Απ' τη φωνή καταλαβαίνεις τι κουμάση είναι. Δεν πρόλαβα να την ακούσω. Έννοια σου και θα ξαναπάρει. Θα σπάσω διάλογο στο ποδάρι του κάποια στιγμή και θα το γραπώσω το πορνίδιο. Καταφωνεί. Και πολύ κρατήθηκε. Πρόσεχε με το μαλακό, ε. Λέγεται. Μου δίνετε τον Αλέκο, σας παρακαλώ. Ποιος το ζητεί? Παρακαλώ. Ναι, μ' ακούτε? Τον Αλέκο θα ήθελα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να σας μιλήσει. Ποιος είστε? Ένας φίλος του. Φίλος του? Από πού? Από το στρατό. Α, κάνατε μαζί φαντάρι που λένε. Όπως το λέτε. Αφού δεν μπορεί να μου μιλήσει, δεν πειράζει. Να μην σας κρατάω άλλο, χαίρετε. Ποιος θα του πω ότι τον ζήτησε?
Ως τα μουλζολογίας μη του τα με θυμηθεί. Χαίρετε. Γεια σου, καλή. Λέγεται. Ναι, τον κύριο Παπαδήμα θα ήθελα, παρακαλώ. Ποιος το ζητεί, παρακαλώ. Ένας φίλος του. Είναι άρρωστος με γρήπη. Τι μου λέτε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Περαστικά για σιδερένιος. Χαίρετε. Τι μπορώ άλλο, ρε σωσό. Τρεις μέρες τώρα τρως συνέχεια φυτέ. Άρρωστος είσαι. Τι θες να φας, τη φάδο. Εγώ νιώθω καλύτερα. Δεν είσαι. Άνοιξε το στόμα σου. Μέλα. Νερό. Θα πάρεις την αντιβίωση που είπε ο γιατρός. Θα κάνεις και τις ενέσεις. Ενέσεις εγώ δεν κάνω, ξέχνα το, κομμένη. Θα κάνεις. Είπα στην Πέπη και ξέρει μια κυρία που έχει χεράκι πούπουλο. Θα μας στείλει αύριο. Γιατί, Χριστέ μου. Αν ήταν άλλη στη θέση μου, τι θα έκανε. Τώρα, πω. Ο Αλέκος. Ποια είστε? Η κομμενά του. Α, η κομμενά. Τι! Πού τον έχεις? Πώς τολμάς? Φύγε αυτή τη στιγμή! Κάς την πάντα, μωρή. Όχι, δεν κάνω. Όχι, κάνε. Όχι, δεν κάνω. Μη! Έτσι θα του φερόταν οποιαδήποτε άλλη στη θέση μου, αλλά... Τους άντρες. Τους ξέρω. Είχα κι εγώ κάποτε. Καλού κακού είπαμε να τις κάνει τις ενέσεις. Αλλά φοβάται πολύ. Να δούμε πώς θα του την κάνετε. Θα του κάνω ένεση. Δεν σας είπε η Πέπη? Πώς, μου είπε. Αλλά δεν θυμόμουν ένεση ή κλείσμα. Ένεση. Να δούμε πώς θα το καταφέρουμε. Ελάτε, από εδώ. Περάστε. Ελάτε. Περάστε. Αλέκο. Η κυρία Σοφία ήρθε για την ένεση. Καλημέρα σας. Περαστικά. Ευχαριστώ. Ένα καφεδάκι, μια πορτοκαλάδα. Μην να μην σας βάλω σε κόπο. Ένα νεράκι. Εντάξει. Ξέρετε, κυρία Σοφία, εγώ έχω να κάνω ένεση από το στρατό. Έχεις χαιρετίσματα. Ορίστε. Σου στέλνει τα χαιρετίσματά της. Ποια είσαι εσύ? Δεν είμαι αυτή που νομίζω ότι έχω έρθει για την ένεση. Κάτσε. Η Φλόρα σε έστειλε. Δεν τράπηκε τόσες μέρες. Δεν μπορούσες να βάλεις το ξερό σου να πάρεις ένα τηλέφωνο. Κοντεύει να τρελαθεί. Πάψε, παναδεμάσαι. Έχει λιώξει στο κλάμα, έχει ρέψει. Τι συμβαίνει? Δεν κάθεται για την ένεση. Αλέκο, τι με διαρρίσματα αυτά. Δεν θέλω να μου κάνει ένεση αυτή. Με συγχωρείτε πολύ, εγώ φεύγω. Όχι, σας παρακαλώ, κυρία Σοφία μου. Μα δεν μπορεί να με προσβάλλει εμένα έτσι. Εγώ έχω εμβολιάσει πρωθυπουργού. Δεν διώχτη, δεν θα βρούμε άλλη. Έχει δηλαδή. Η κυρία Σοφία έχει χεράκι πούπουλο. Γίνα μπρούμητα. Σας παρακαλώ, κυρία Σοφία μου. Σας παρακαλώ. Τέλος πάντων. Κατεβάστε την πιτζάμα. Σχόραμε. Να φέρω ενόπνευμα για την απολύμανση. Δεν έχει ανάγκη. Α, δεν έχει. Πούπουλο. Αυτό ήτανε. Σιδερένιος. Σαν να πόνεσε. Μπα, ιδέα του ήταν. Ποιος να είναι τώρα. Συγγνώμη. Πανάθεμά σε, με ξέκανες κακούργα. Για να καταλάβεις τι σημαίνει πόνος. Τώρα ποιος είναι τώρα. Καλημέρα σας, η κυρία Σωσό. Ναι, πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί έχω δουλειά. Η κυρία Πέπη με στέλνει για την ένεση του άντρός σας. Τι πράγμα? Μου είπε ότι ο άντρας σας πρέπει να κάνει ενέσεις.